Μια ερώτηση θα ήθελα. Ευχαριστώ καταρχήν. Στην ομάδα των ειρηνικών, η τελευταία αναφορά είναι αντιλαβού σώσων, ελέησων και διαφύλαξων. Και η απάντηση στις παλιές φυλάδες ήταν αμήν. Στις νεότερες φυλάδες έχω βρει είναι το κύριε ελέησον. Ενιολογικά, ναι, το ενιολογικά το αντιστοιχίζεται καλύτερα, ναι, το αμήν. Ναι. Και εδώ υπάρχει μια διαφωνία. Το ίδιο πράγμα είναι, παρασύρονται οι νεότερες φυλάδες, γιατί από την απόλυξη των προηγούμενων ευχών. Έτσι. Κύριε ελέησον, παράσκου Κύριε κλπ. Παρασύρονται από αυτό. Αλλά είναι το ίδιο. Όταν λες Κύριε ελέησον, σημαίνει ότι αποδέχεσαι την παρουσία του. Όταν λες αμήν, σημαίνει ότι αποδέχεσαι την παρουσία του. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ναι, ναι. 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 Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, ίσως δεν το κατάλαβα. Μιλήσατε για την τριαδικότητα και είπατε ότι ο συνεκτικός κρίκος είναι η λέξη σχέση, που χωρίς αυτήν φαντάζομαι ότι ακυρώνεται. Και είπατε μετά ότι και ο άνθρωπος λειτουργεί πάνω σε αυτή την τριαδική σχέση. Θα ήθελα λίγο στο δεύτερο μέρος, τι έκφραση έχει αυτό, ή δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσω τον όρο υπόσταση για τον άνθρωπο. Δεχόμαστε. Ναι. Μας έχει αποκαλυφθεί δια των προφητών, δια του ίδιου του Χριστού, δια των μαθητών του, ότι ο άνθρωπος αποτυπώνει τον Θεό μέσα στη δημιουργία με την φράση ότι είναι εικόνα του Θεού. Το δεχόμαστε αυτό. Και δεχόμαστε επίσης ότι η πορεία του ανθρώπου έχει ένα τέλος και αυτό το ονομάζουμε καθομοίωση Θεού. Ναι, αλλά κατά τι είμαστε εικόνα του Θεού και κατά τι θα γίνουμε ομοίωση του Θεού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όχι βέβαια κατά τη φύση, έτσι δεν είναι. Η μια είναι άκτιστη φύση, η άλλη είναι εκτιστή. Ο Θεός είναι μια ετερότητα. Άρα κατά τον τρόπο είμαστε εικόνα. Ποιος είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός. Μας έχει αποκαλυφθεί πάλι ότι είναι η σχέση τριών υποστάσεων, τριών προσώπων. Μία φύση και τρία πρόσωπα. Και τι σημαίνει αυτό για τον άνθρωπο. Μα και ο άνθρωπος είναι μία φύση και μοίρια πρόσωπα. Επομένως, δια της σχέσεως των προσώπων θα βρούμε αυτό για το οποίο δημιουργηθήκαμε. Γιατί δημιουργηθήκαμε γι' αυτό. Έτσι. Είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Το θέτει ως σκοποθεσία της ενέργειάς του. Είμαστε εικόνα. Ας αφήσουμε το ομοίωση, ξέρουμε ότι το ομοίωση θέλει δρόμο ακόμα πολύ μεγάλο. Είμαστε εικόνα του Θεού. Δεν είμαστε. Διότι η ίδια η φύση μας μας κρατάει σε μια ατομικότητα. Η φύση είναι φυσικό στοιχείο αυτή η ατομικότητα. Σε ένα εγώ. Παρόλο ότι ακούμε από τον Χριστό να μας λέει σκοτώστε το εγώ σας για να το βρείτε, εκεί το λέει η ψυχή, έτσι, σκοτώστε την ψυχή σας για να τη βρείτε την ψυχή σας, όχι για να την εξαφανίσετε. Παρόλο λοιπόν αυτό, παρόλο ότι το γνωρίζουμε αυτό, δεν είναι εύκολο, είναι δυσκατόρθωτο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε από πολύ νωρίς, από τα αποστολικά χρόνια, να μην πω από τα προφητικά πριν από τον Χριστό, να ασχολούνται οι υπεύθυνοι της ποίμασης των λαών, να ασχολούνται με το πώς θα κατορθωθεί αυτό το στοιχείο. Και έτσι μπαίνει ο ασκητικός χαρακτήρας της οδηπορίας. Ασκητικός εννοώ δια των ασκήσεων. Στις ασκήσεις λαμβάνει μέρος
το σώμα, η ψυχή, το πνεύμα, η θέληση. Οι ασκήσεις αυτές ενεργούνται διαβίου με σκοπό να επιτύχουμε αυτήν την τριαδικότητα, να το πω έτσι. Ρωτήσω εγώ λίγο και θα σας δώσω μετά το μικρόφωνο. Είπατε ότι το πρώτο μέρος για το οποίο μίλησε σήμερα είναι διδακτικό, έχει διδακτικό χαρακτήρα. Το Ευαγγέλιο και το Απόστολος είναι διδαχή. Βεβαίως. Η εμελής ανάγνωση σε ένα 90% στην Εκκλησία, μέσα στους ναούς, γίνεται από ψάλτες οι οποίοι επιδεικνύουν τη φωνή τους, μακρύνοντας πολλές φορές τις λέξεις και το λόγο, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε τίποτα, ιδίως τον Απόστολο. Ένα μεγάλο μέρος των ιερέων, δεν λέω όλοι, όταν διαβάζουν εμελώς, δεν αποδίδουν την σωστή, το σωστό νόημα των λέξεων, γιατί δεν το καταλαβαίνουν προφανώς. Ναι. Επομένως, τι γίνεται με το διδακτικό κομμάτι, δεν πρέπει να το ακούσω εγώ, ας πούμε, να το καταλάβω. Δηλαδή, εντελώς φεύγει η έννοια της κατανόησης και πρέπει να μεταφερόμαστε μονίμως στο μυστηριακό κομμάτι. Μη καταλαβαίνοντες τίποτα από ό,τι λένε. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που θίγεις. Το εμελώς περισσότερο μας μπερδεύει με τον Απόστολο, γιατί εκεί, επιτρέψτε μου να πω, το παρακάνουν. Θέλοντας να δείξουν την τέχνη τους οι ψάλτες, έτσι. Εκεί σκοτεινιάζουν τη λέξη. Σχεδόν την εξαφανίζουν. Μάλλον θα πρέπει να είναι φυσικό χάρισμα σε ένα ψάλτη, φυσικό χάρισμα, να μπορέσει να συνδυάσει την περίτεχνη ανάγνωση του Αποστόλου με την ευκρίνεια των λέξεων. Έτσι. Είναι και τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου από μόνα τους δύσκολα. Αλλά σας βεβαιώνω, αν δεν το έχετε ζήσει, ότι τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, παραδείγματος χάρη, και σε μετάφραση να τα διαβάσετε, πάλι ακατανόητα είναι. Κάτι άλλο χρειάζεται. Εκείνο που κάτι άλλο χρειάζεται. Είναι πώς ξεκίνησε η έννοια της εμελούς αναγνώσεως. Γιατί αυτό το πράγμα. Είναι από την πρώτη στιγμή αυτό υπάρχει. Πώς σου ήρθε. Υπήρχε στη συναγωγή αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Είναι μια πείρα, είναι μέσω της πείρας των δασκάλων, που αυτοί οι δάσκαλοι υπάρχουν από την εποχή του Αβραάμ. Ναι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και στην αρχαιοελληνική παράδοση, επίσης όταν θέλανε να εμφανίσουν λόγο Θεού, τραγουδούσανε. Με εμελώς. Έτσι. Δεν λέω το τραγουδούσανε, γιατί το εμελώς είναι άλλο πράγμα σήμερα. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, έχουμε μαρτυρίες ότι ήταν εμελής. Με το λογαϊδικό μέρος, όχι... Ναι, άλλο το... Ναι. Εμελώς το λένε και καλύπτουν και το λογαϊδικό και το αναπτυγμένο. Το αυστηρά λογαϊδικό δεν είναι ειδικός ναι. Σημαίνει ότι ο ίδιος ο ψάλτης έχει κατανοήσει και έχει γνωρίσει. Ναι, ναι, ναι. Για να μεταφέρει με καλύτερο τρόπο το κείμενο. Σωστά. Δεν ψάλτη στο λογαϊδικό. Σωστό. Κύριε Μαυρόπουλε, στην προέκταση του ερωτήματος που έθεσε προηγουμένως και εδώ ο φίλος ο Κώστας, σχετικά με τον τριαδικό τρόπο ύπαρξης,
θα τολμούσαμε να πούμε σήμερα, που έχει να κάνει με την κοινωνία αγάπης των σχέσεων των ανθρώπων, ότι η Εκκλησία σήμερα βρίσκεται σε μια παρέκκληση. Ας πούμε, ποια συνάφεια θα μπορούσαμε να βρούμε στη σημερινή πραγματικότητα που ιδιωτεύουμε οι χριστιανοί με την εποχή που γράφτηκε η προς Διόγνητον Επιστολή. Ποια συνάφεια, ποια σχέση μπορεί να υπάρχει στο σημερινό εκκλησίασμα και την νοοτροπία των σημερινών χριστιανών με την εποχή αυτή που εκφράζει πολύ σοφά και πολύ ορδαία η προς Διόγνητον Επιστολή και η κοινωνία των χριστιανών εκείνης της περίοδου. Φαντάζομαι όταν λέτε εκκλησία, εννοείται εμάς όλους. Εμάς όλους, ναι, ακριβώς. Και όχι ένα θεσμό, δεν μας ενδιαφέρει. Σωστά, ναι, ναι, σωστά, δεν το διευκρίνησα. Λοιπόν, η Εκκλησία περπατάει μέσα στον δρόμο της φθοράς και της συγχύσεως. Εκεί βρίσκεται. Άλλοτε μπορεί και υπερβαίνει τα εμπόδια, εμείς δηλαδή υπερβαίνουμε τα εμπόδια και άλλοτε τα εμπόδια αυτά μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε. Αυτός είναι ένας αγώνας. Θυμόσαστε αυτό το περιστατικό στον κήπο των Ελαιών που ο Χριστός... Το Γρηγορείτε. Το Γρηγορείτε, μάλιστα. Ναι. Το Γρηγορείτε. Ο Χριστός βρίσκεται σε αυτό που ονομάζουμε εμείς αγωνία θανάτου. Έτσι. Ναι. Και οι μαθητές, πεβαρημένοι, κοιμούνται. Τρεις φορές γρηγορείται. Αυτό το γρηγορείται παρατηρώ στον εαυτό μου ότι το ξεχνάω συνεχώς. Πάω σε μια θεία λειτουργία και κάποια στιγμή αφήνομαι, χαλαρώνω, περνάνε οι λέξεις σαν ένας μορμυρισμός, επειδή τα ξέρω τα κείμενα, σαν να μην με ενδιαφέρει. Και όμως καμιά φορά που ξυπνάω, σπάνια συμβαίνει αυτό δυστυχώς, καταλαβαίνω ότι μου ξέφυγε κάτι πολύτιμο. Αυτό το πολύτιμο είναι η αγωνία του Χριστού μπροστά στο θάνατο. Έτσι. Και εγώ ήθελα λίγο να συνεχίσω πάλι. Ναι. Ήθελα λίγο να συνεχίσω αυτό που έβαλε και ο Κωνσταντίνος και ο προηγούμενος ομιλητής για τον τρόπο υπάρξεως τον τριαδικό του ανθρώπου σαν κοινωνία. Μία διευκρίνηση αν μπορείτε έτσι λίγο περισσότερο. Μία διευκρίνηση αν μπορείτε μεγαλύτερη. Θα ρωτήσω με μια σκέψη. Μπορεί να εμπεριέχεται σε αυτή την τριαδικότητα ύπαρξης του ανθρώπου εκφράζοντας το κατ' εικόνα ή πραγματώνοντας το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Μπορεί να πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τη φύση του ανθρώπου που μας τραβάει στο ατομικό και καταλήγει να έχει ένα χαρακτήρα κοινωνικό ή ψυχολογικό, να θέλει να μας τραβήξει λίγο σε μια έννοια δογματική αυτή η τριαδικότητα και να θέλει στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων να έχουμε το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή να φέρνουμε θεότητα, να μην παρανοηθεί αυτό που λέω. Χρησιμοποιείς, ναι. Και αυτό με βάζει να το σκεφτώ το γεγονός ότι στη Γραφή λέει ο ίδιος ο Κύριος ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο μόνο όνομα, εκεί είμαι και εγώ. Δηλαδή μήπως η άσκηση που είπατε πριν έχει να κάνει με την προσπάθεια του ανθρώπου να μένει στην εντολή του Θεού, να μένει στην υπομονή, γιατί κατανοώ και από τη Θεία Λειτουργία χωρίζοντας τα δύο μέρη, το διδακτικό και το εσχατολογικό, ότι δεν είναι και συμβατό με τον κόσμο το εσχατολογικό κομμάτι. Δηλαδή αυτά που περιγράφει εκεί δεν είναι συμβατά με στον κόσμο. Αυτό για να το ερμηνεύσω. Ότι δεν είναι συμβατό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αληθινό ή πραγματικό. Ναι, δεν εννοώ. Εγώ σε τόσα χρόνια που ζω, τις πιο πολλές αληθινές στιγμές τις έχω ζήσει
στις ασύμβατες καταστάσεις. Κοίταξε να δεις, χρησιμοποίησα ένα επίθετο όταν προηγουμένως μίλησα για αυτό το θέμα, το επίθετο δυσκατόρθωτο. Δυσκατόρθωτο. Το επίτευγμα αυτό είναι δυσκατόρθωτο. Μόνο ως δωρεά του Θεού, μόνο μια δωρεά του Θεού μπορεί να το ενισχύσει. Δεν μπορούν να το ενισχύσουν ανθρώπινες ενέργειες, ανθρώπινοι στοχασμοί, ανθρώπινες αναπτύξεις, ανθρώπινα ιδεολογήματα. Κάτι καταφέρνουν, αλλά δεν μπορούν, είναι δυσκατόρθωτο. Αυτή η σχέση που την ονομάζουμε τριαδικότητα στην εκκλησιαστική γλώσσα, μας ανάγει σε μία κατάσταση πολλών υπερβάσεων. Παραδείγματος χάρη, να σας το πω αλλιώς, ο Χριστός λέει στους μαθητές του ότι ήρθα, από τη μια μεριά μιλάει για ειρήνη και από την άλλη τους λέει ήρθα για να φέρω πόλεμο. Έτσι, αυτό τους λέει. Και τι πόλεμο? Γονιού κατά παιδιού, παιδιού κατά γονιού. Δηλαδή, το λέω αυτό για να σας δείξω ότι αυτό που θα έπρεπε να βλέπουμε μπροστά μας είναι μια σχέση όπου, θα το πω με μια παρένθεση, κάποτε σε ένα μάθημα μια κυρία είχε χάσει τη μητέρα της και με ρώτησε εάν στην άλλη ζωή, στην κοινή Ανάσταση, θα συναντήσει τη μητέρα της. Και της είπα όχι. Τη μητέρα σας δεν θα τη συναντήσετε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι θα είναι η μητέρα σας και η μητέρα σας θα είναι όλοι οι άνθρωποι. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε εύκολα. Έτσι. Δεν μπορούμε. Πρόκειται για μια υπέρβαση. Δεν είναι σύμβαση του κόσμου αυτό. Ναι.